ουσιαστικά για τη διοργάνωση. Από την πρώτη στιγμή όπως ξεκινήσαμε, είναι οι επαφές εδώ με την Περιφέρεια και τον Δήμο και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω θερμά, κυριολεκτό, τον Περιφερειάρχη κύριο Κουρέτα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο και τον Δήμαρχο Κιλελέρ, τον κύριο Νασιακόπουλο, που παρίσταται σήμερα, εκπροσωπείται με τον αντιδήμαρχό του. Και να πω ότι η βοήθειά τους ήταν καταλυτική, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το πρωτάθλημα εδώ. Και επειδή και σε άλλες περιοχές έχουμε προσφέρει, αυτή την αγκαλιά που βρήκαμε εδώ στη Λάρισα, οφείλω να πω ότι δεν την έχουμε δει συχνά άλλου. Βεβαίως, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors είναι ένας κορυφαίος θεσμός για τα παιδιά μας και για την νεολαία γενικότερα και μόνο για το τένις. Είναι σημαντικό που βρίσκονται εδώ 3.500 άνθρωποι για 5-6 μέρες μέσα στον όρο και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την καταπληκτική βοήθεια που είχαμε τα σωματεία, τα 4 σωματεία που φαίνονται και στο προτζέκτορα της Λάρισας, τα γήπεδά τους, οι εγκαταστάσεις τους και εμείς σαν Ομοσπονδία δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Η μισή, παραπάνω από τη μισή ομοσπονδία, το προσωπικό του βρίσκεται εδώ στη Λάρισα για να συνδράμει οργανωτικά αυτή την προσπάθεια. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, βεβαίως θα μιλήσει και ο κύριος Σταματιάδης για περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειαστεί, αλλά θα ήθελα τα στατιστικά στοιχεία και μόνο τα στατιστικά στοιχεία, Δημήτρη, να αναφερθείς προτού